Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το Survivor. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω με πόσα χρήματα έφυγε η Ρία Κολοβού από το παιχνίδι και ποιες ήταν οι πρώτες δηλώσεις της. Πάμε λοιπόν να σας πω. Η Ρία Κολοβού λοιπόν ήταν και η παίκτρια που αποχώρησε αυτή την εβδομάδα από το παιχνίδι. Στις πρώτες λοιπόν δηλώσεις της μετά την αποχώρησή της είπε «Δεν το περίμενα ότι θα αποχωρήσω. Ωστόσο, ήταν μια δύσκολη ψηφοφορία. Το πρόβλημα μεταξύ της κόκκινης ομάδας και της μπλε, στην οποία άνοικα εγώ, είναι ότι οι κόκκινοι έχουν αποστασιοποιηθεί. Έχουν απομακρυνθεί και δεν θέλουν να συμμετέχουν σε συζήτηση με τους μπλε. Κάθονται πιο πολύ μόνοι τους. Και όταν ρωτήθηκε λοιπόν για το στέλιο χανταπάκι, αρχικά τα έχασε και στη συνέχεια συμπλήρωσε. Δεν γνωρίζω αν ο Χανταμπάκη έχει αποκαλύψει το μυστικό τη Σταυρούλα ότι είναι ερωτευμένη με το Βασάλο. Τι εννοείται, έχει αναφέρει κάτι, με ποια ναι τα προετοίμαστε γιατί δεν το γνωρίζω. Και σε άλλο σημείο λοιπόν τόνισε. Πιστεύω ότι ο Ηλία ο Γκότσι δεν με έχει κάνει unfollow γιατί έχω άριστε σχέσει μαζί του. Ο Ηλία δεν ξέρει καλά αγγλικά. Οπότε θεωρώ ότι δεν είχε γράψει τη λίστα με τα ψώνια. Παραμένει ένα μυστήριο ποιο την έγραψε. Όσο αφορά λοιπόν για την Κατερίνα Δαλάκα είπε «Στην αποχώρηση της Κατερίνας Δαλάκας δεν πήρα θέση. Θεωρώ ότι η παραγωγή ξέρει καλύτερα. Δεν ήμουν από τα άτομα που νευρίασαν και ήθελαν μια τέτοια απόφαση». Και τόνισε «Πιστεύω ότι ο νικητή θα είναι ανάμεσα σε Νίκο Μπάρτσι και Σάκη Κατσούλη. Εγώ θα ήθελα να δω νικήτρια τη Θέλα Ανδρεάδου. Τον τίτλο που θα έβαζα στο φετινό Survivor είναι «Ανθρωποφαγία». Πάμε λοιπόν να σας πω και πόσα χρήματα κέρδισε η Ρία Κολοβό από το παιχνίδι. Η Ρία έμεινε 16 εβδομάδες στο παιχνίδι, ο παίκτη παίρνει την εβδομάδα 5.000 ευρώ, άρα 16 επί 5, 80.000 ευρώ ήταν τα χρήματα που πήρε η Ρία Κολοβού. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!